κάθισαν οι άντρες μαζί, όλοι, στο χωματόδρομο. Κάπνισαν, ύστερα χώθηκαν στα αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα στη σειρά, αποφεύγοντας ο ένας το βλέμμα του άλλου. Περίμεναν στοχαστικά, καθώς έβλεπαν τις γυναικείες φιγούρες να σκαρφαλώνουν σαν αγριοκάτσικα ανάμεσα στα μπουρνάρια, να ψάχνουν να βρουν περάσματα και ύστερα να χάνονται στις απάτητες βουνοπλαγιές. «Σου το κρύβα τόσα χρόνια γιατί ούτε κι εγώ το πίστευα», είπε η Μαρίνα. Όμως, σαν έφτασαν στη βαθιά ρεματιά, «Να, μια χαράδρα ως εκεί κάτω», οι γυναίκες γονάτισαν. Έβγαλαν τα κόλυβα και τα θυμιάματα και άρχισαν να κάνουν τελετές. Προσεύχονταν και έλεγαν λόγια τρομερά που δεν θα ξεστόμιζαν ποτέ μέσα σε εκκλησίες. Μέχρι το Θεό απειλούσαν για ό,τι έγινε. Και μόλις έπεσε ο ήλιος, γιατί μέσα στα βουνά φεύγει πιο βιαστικός, πρώτη μία κοπέλα είδε τον αραβωνιαστικό της, όρθιο, ζωντανό, λίγο μακριά της, αλλά ολοζώντανο. Ύστερα από λίγο φάνηκαν και οι άλλοι άντρες, ο καθένας στα μάτια της δικιάς του μάνας, γυναίκας ή αδελφής. Αυτές σπάραζαν, φώναζαν, γελούσαν, μιλούσαν μαζί τους. Και αν θέλεις πίστεψέ το, κάνα δύο ξάπλωσαν πίσω από τους θάνους και αγαπήθηκαν ξανά με τα αγόρια τους, όπως παλιά. Κούφης ήταν αυτό, ζωή μου. Η Μαρίνα έτρεμε ολόκληρη. Έτρεξε μέσα, έφερε λίγο λικέρ σε ένα ποτηράκι και το κατέβασε μονοκοπανιά. Η ζωή την κοίταζε μαγεμένη και τη ρώτησε τι συνέβη μετά. Δεν υπήρξε συνέχεια. Οι γυναίκες φύγανε και αποφάσισαν να μην το πούνε πουθενά. Έτσι πρόσταξε η γριά που είχε πρωτοδεί το όραμα. Όποια γυναίκα μάλιστα το ομολογούσε, θα είχανε το κοίταγμα και την επαφή με τον αγαπημένο της τον επόμενο χρόνο. Γιατί κάθε χρόνο πάνω στο μνημόσυνο συμφώνησαν να έρχονται όλες και να ξανακάνουν τις προσευχές και τελετές για να επαναληφθεί το θαύμα. Διότι επρόκειτο περί θαύματος. Πόσο άλλαζε η ζωή τους στο μεταξύ. Άλλες ζούσαν μόνο για αυτή τη στιγμή και άλλες τρελαίνονταν ακόμα περισσότερο. Η σεβαστή, η μάνα του Στράτου, ξαναγύρισε στην κόρη της. Απ' έξω έδειχνε ήρεμη, μέσα όμως σιγόφραζε. Μετρούσε μέρες και ώρες για την επόμενη συνάντηση. Κάποτε αποφάσισε να το πει στη Μαρίνα. Μια αδελφή είχε, τι κακό θα έκανε. Όμως συγκρατήθηκε για ένα χρόνο γιατί
ήθελε να σιγουρευτεί. Έτσι κυλήσε ένας χρόνος. Και ο χρόνος για όσους πουνάνε δεν έχει τις ίδιες μέρες και ώρες με το χρόνο των άλλων. Ξαναμαζεύτηκαν οι γυναίκες και ό του θαύματος. Η μία κοπέλα είχε ήδη γεννήσει και είχε αφήσει το μωρό της στην κουνιάδα της. Ανέβηκαν λοιπόν οι χείρες και οι μάνες χωρίς τα μαύρα ρούχα και άρχισαν τα θυμιάσματα, τα αγιάσματα και άναβαν μικρές καντήλες ψέλνοντας και τραγουδώντας, ώσπου ξαναβγήκαν τα παιδιά γυμνά, με το ίδιο πρόσωπο, με τα ίδια λαμπερά μάτια. Όμως κάτι συνέβαινε αυτή τη φορά. Ήταν τόσο ίδιοι με πέρυσι που έδειχναν να μην είχε περάσει μέρα από πάνω τους. Οι γυναίκες παραξενεύτηκαν, όμως πλησίασαν. Σε αυτό το σημείο η ζωή επέμενε να μάθει αν οι γυναίκες τους μιλούσαν, αλλά η Μαρίνα δεν της απάντησε. Δεν μιλούσαν ακριβώς, από ό,τι μου είπε η αδερφή μου, όμως συλλάβησαν λέξεις και διατηρούσαν τη μυρωδιά τους. Η σεβαστή χάιδεψε το κεφάλι του γιού της. Όλο χαμογελούσε ο Στράτος, όλο της χαμογελούσε. Για τις άλλες μη ρωτάς, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω για αυτές. Όταν φύγανε, η αδελφή μου αποφάσισε να μου το πει. Δεν άντεχε να μην το μοιράζεται με άνθρωπο. Τι αδελφές είμαστε. Μου το είπε μια μέρα μετά την εκκλησία, στο σχόλασμα. Είχαμε πάει μαζί στην εκκλησία από τα χαράματα της Κυριακής και κοινωνήσαμε. Έβλεπα την αγωνία της όσο πλησίαζε η μέρα για τα τρίχρονα. «Βλέπω το Στράτο», ψιθύρισε. «Μια φορά το χρόνο. Όλες μας οι γυναίκες. Κανονικά δεν έπρεπε να σου το πω, μα δεν μπορούσα να μην μοιραστώ μαζί σου αυτό το θαύμα. Πρέπει να το εξομολογηθώ». Και μου διηγήθηκε όσα σου προανέφερα, ζωή μου. Η ζωή καταλάβαινε. Άλλωστε από το δικό της ριζικό μπορούσε να κατανοήσει τα οράματα και τις προσδοκίες των άλλων. Όμως δεν πίστευε, δεν ήθελε να πιστέψει τη Μαρίνα. Και γιατί να μην ομολογούν οι ευτυχισμένες γυναίκες αυτά που έζησαν? Γιατί να χάνεται ανεπιστρεπτή η ευκαιρία να συναντηθούν όλοι οι αγαπημένοι άνθρωποι και συγγενείς μεταξύ τους, όπως και δεν γινόταν στην περίπτωση της Μαρίνας και του ανιψιού της? Αυτό και αν δεν ήταν ακατανόητο. Και τότε η Μαρίνα της αποκάλυψε τον άχαρο λόγο, το άσχημο μυστικό. Κάθε φορά που μια γυναίκα το αποκάλυπτε σε έναν άλλον, όταν θα ξανάβλεπε το αγαπημένο της παιδί, εκείνο θα έδειχνε πολύ γερασμένο. Η χαρά που μοιράζονταν με έναν άλλο θα κόστιζε ακριβά στον άνθρωπο της απέναντι όχθης. Γι' αυτό, τη χρονιά που το έμαθε η Μαρίνα, ο Στράτος, με το που ξαναφάνηκε, έδειξε ξαφνικά όριμος άνδρας, σαν να είχαν περάσει 20 χρόνια από πάνω του. Και τώρα που το μαθαίνεις και εσύ, ζωή μου, γιατί δεν αντέχω άλλο να το κρατάω μυστικό, μπορεί να χάσει κι άλλους χρόνους, πολλούς μαζί. Εκεί πέρα συμβαίνουν ακαταλόγιστα πράγματα. Αν ήσουν άστρο της αυγής, μαργαριτάρι, μες στους γαλαζιούς τους βυθούς και στους ουράνιους θησαυρούς, ξανθό φεγγάρι. Μέσα στις γιορτές τα φώτα, πρώτος άγγιξο και τα φύγει, ότι αγάπησα απλά στο νου τη ρώτα. Λύσε τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω, πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Thank you.
σου βροχή. Στο προσκεφάλι σου τα σύννεφα γερμένα. Μες στον καθρέφτη σου γελάς. Κάτι απ' τη λάμψη σου θα κρύψεις και για μένα. Η ζωή σιώπησε καθώς είδε τον άντρα της Μαρίνας να βγαίνει από το καθιστικό με ένα τσιγάρο στο στόμα. Αναρωτήθηκε. Το ξέρει και αυτός άραγε. Και η Μαρίνα σαν να μάντεψε τη σκέψη της, κούνησε θετικά το κεφάλι της. Καθώς έφευγε ο Αλκιβιάδης για την ταβέρνα, δίνοντας ένα φιλί στη γυναίκα του, ένα τρυφερό φιλί, η ζωή σκέφτηκε τη δύναμη των ζωντανών. Η Μαρίνα, σαν να μάντεψε τη σκέψη της, προσπάθησε να δικαιολογηθεί, γιατί το είπε και στον άντρα της. Σε ένα χωριό γνώριζαν όλοι για το παιδί. Τον αγαπούσαν οι χωριανοί του, γιατί του τιμούσε, ήταν πρώτος στο τρέξιμο και παίρνε μετάλλια σε αγώνες. Έτσι το μάθανε όλοι. Στο τέλος δεν απόμεινε τίποτε από δάφτων παρά μια γέρικη σκιά. Έμεινε όμως η χαρά στο μυαλό των ζωντανών ότι υπήρξε άνθρωπος, ο άνθρωπός τους, και ότι γερνάει σαν κι αυτούς. Η χαρά δεν πρέπει να κρύβεται. Να σου πω και κάτι άλλο. Για φαντάσου μια εικοσάρα κοπελιά που κρατάει επτασφράγιστο το μυστικό της και ενώ εκείνη μεγαλώνει, το αγόρι της να τη βλέπει να γερνάει ενώ εκείνο θα παραμένει αγέραστο. Δεν είναι κουραστικό αυτό? Είναι βαρύ φορτίο να μην γερνάς, ενώ οι άλλοι γύρω σου κάνουν τον κύκλο τους. Η ζωή ακούμπησε στο μπαλκόνι και αγνάντεψε πέρα ως πέρα, μέχρι το τέλος της θάλασσας. Μια γαλάζια γραμμή συναντούσε τα ξασπρισμένα σύννεφα του ουρανού. Μια τέλεια γραμμή που ούτε το πέρασμα του φεριμπότ δεν μπόρεσε να διαταράξει. Την ίδια στιγμή ο Αλκιβιάδης έμπαινε στο ταβερνάκι και ο ήλιος εξαφανιζόταν πίσω από τον ουρινό όγκο της Θάσου. Μακάρι να έχει κι αυτή τέτοιο μυστικό. Να βγαίνω συγχωρεμένος μέσα από το πέλαγος, γυμνός, νέος και όμορφος, και να τον αντίκριζε. Κι ας την έβλεπε εκείνος με μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια, μεσήλικη, κουρασμένη και γριά ακόμη. Όμως δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην άλλη όχθη, σκέφτηκε η ζωή. Μπορεί να με βλέπει αυτός, αναρρίγησε. Γι' αυτό γερνάνε οι θνητοί. Από τα βλέμματα των πρόωρα χαμένων. Ναι, μπορεί να με βλέπει. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην απέναντι όχθη. Έτσι η ζωή τσιτώθηκε, ίσιωσε το κορμί της, σάλιωσε τα φρύδια της με τις άκρες των δαχτύλων, διόρθωσε το μαλλί της και αποφάσισε να γεράσει τουλάχιστον όμορφη και αξιοπρεπής. Παραπονεμένη πέτρα σε μια ερημιά. Αν είσαι ένα μοναχικό κυκλάμινο στο βουνό. Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό. Που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό. Που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι μια βραδινή βροχή στη θάλασσα. Αν είσαι ένας βαπορίσιος καπνός στο πέλαγος. Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησία. Που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησία. Που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Νυχτερινές σελίδες. Στη σημερινή εκπομπή διαβάσαμε την μικρή ιστορία του Θεόδωρου Γρηγοριάδη «Η άλλη όχθη». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.